περιοδικό Τηλέραμα και τον Βασίλη Ανδριτσάνο, εκεί που η Ιωάννα Μαλέσκου είχε κάνει την δήλωση που συζητήθηκε παντού. Σήμερα, ο Νίκος Μουτσινάς δίνει τη δική του απάντηση για το αν του χρωστάει ή όχι η παρουσιάστρια για τη μεταγραφή της από το Creepy TV στον Sky. Ο Νίκος Μουτσινάς χρησιμοποιεί πολύ συγκεκριμένη έκφραση. Φέτος, ύστερα από χρόνια, βλέπουμε και νέα πρόσωπα ως κεντρικές παρουσιάστριες, η Ιωάννα Μαλέσκου, η Λιάννα Παπαγεωργίου, Δανάη Μπάρκα, πώς σου φαίνεται η καθεμία. Δεν παρακολουθώ ακριβώς την κάθε εκπομπή, δεν παρακολουθώ γενικά τηλεόραση, μόνο αυτά που μου πετάνε στον αέρα, οπότε δεν μπορώ να έχω ακριβώς άποψη, μου αρέσει που έχουν μπει καινούργια πρόσωπα, πολύ διαφορετικά, σπάνε τα πρότυπα δεξιά και αριστερά, οπότε αυτό είναι εξαιρετικό και είμαι σίγουρος ότι όλοι έχουν κάτι να δώσουν, γιατί μιλάμε για προσωπικότητες που όλο κάτι φέρνουν, ο Μπουφές έχει ποικιλία φέτος. Σε συνέντευξη στο περιοδικό μας η Ιωάννα Μαλέσκου είπε πως δεν χρωστάει στον Νίκο Μουτσινά, ούτε σε κανέναν, σε ενοχλεί όταν άνθρωποι που έκανε γνωστούς μέσα από την εκπομπή σου απαντούν έτσι. Γενικά δεν θεωρώ ότι χρωστά κανείς σε κανέναν, η τηλεόραση είναι πάρε δώσε, όλοι έχουμε μια προσωπικότητα και κάτι να προσφέρουμε, όταν κάνεις κάτι, είναι αυτό που λένε κάνε το καλό και ρίξ' το στον γυαλό, κάνεις πράγματα για τον εαυτό σου ουσιαστικά, είναι όλα ενέργεια, οπότε, εάν εσένα σε κάνει να αισθάνεσαι καλά, έχει τελειώσει, είσαι okay. Facebook, Twitter.